Ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος, έτωσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβεύση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον βορεών αξίους ημάς πίσον Θεοτόν και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της επίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίστας Θεός ημών. Είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε τα εγγένεια και τον αγιασμό του νέου μας συλλόγου. Φτιάξαμε ένα σύλλογο για ένα σκοπό, τον οποίο περισσότεροι ξέρουν για ποιος ήταν ο λόγος, αλλά επειδή πρέπει να αγωνιστούμε για το θέμα το οποίο είχαμε με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, είπαμε να κάνουμε ένα σύλλογο, να αγωνιστούμε σαν σύνολο, γιατί σαν μονάδα δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, εμείς θα αγωνιστούμε, είμαστε όλοι ενωμένοι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο σύνολο οτιδήποτε μπορούμε για όλα τα θέματα που θα προκύψουν από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο οι κεραίες, είναι ένας σύλλογος, είναι ένας χώρος και οτιδήποτε προκύψει θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Απευθυνθήκαμε στην νομαρχία, στο δήμαρχο, ξέρουν το πρόβλημά μας, γιατί την πρώτη φορά που είχαμε τις κεραίες προσπαθήσαμε και τις κατεβάσαμε, αλλά δυστυχώς τώρα μάθαμε ότι θα ξαναμπούν και έχουμε έναν αγώνα. Πήγανε στην Κομωτινή εταιρείες και δώσανε μια απάντηση θετική. Αλλά η απάντηση θετική θα πρέπει να δοθεί από τις αρχές της Καβάλας, όχι από την Κομωτινή. Αυτό θα αγωνιστούμε να κάνουμε τώρα και θέλουμε μαζί μας όλο τον κόσμο και όλο το όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Δηλαδή προς το παρόν ανταπόκριση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν υπάρχει. Ενώ στην αρχή ήταν αρνητική η απόφαση από την Καβάλα, όταν πήγαν στην Κομωτινή πήραν μια θετική απόφαση γιατί κάνανε έφεση εκεί. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα όμως. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα δίκαιο. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωση. Ο σκοπός του συλλόγου δεν είναι μόνο οι κεραίες, βέβαια, είναι γενικότερα τα προβλήματα της περιοχής. Το ένα πρόβλημα, το παρκάκι μας που μίκρινε απότομα με τον δρόμο και δεν μπήκε ούτε ένα παιχνίδι ακόμη για τα παιδιά. Και ό,τι άλλο πρόβλημα, το σχολείο πάνω αν έχουν κάποιο πρόβλημα το Λύκειο και ό,τι άλλες δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε, θα τις κάνουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας βέβαια.